ο Ηρακλής είναι σαν τον μελοθάνατο. Δηλαδή, σε παίρνει τηλέφωνο η μάνα σου, σου λέει ο μπαμπάς έπεσε ξερός κάτω, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, έκανε μπαλονάκι, τον βγάλαμε. Μετά τρεις μήνες ξαναπέφτει κάτω, ο μπαμπάς δεν μπόρεσε να κατουρίσει, ρε γαμώ την τρέλα μου, τι έχει πάθει, πάλι ο προστάτης. Μετά από λίγο τον βγάζεις, είναι 78 χρονών, πέφτει κιόλας, σπάει να πούμε το κοχό του. Και μετά από όλα αυτά να πούμε, βγάζει ένα καρκίνο μας στο έντερο. Άρα αυτός τώρα σωθεί, είναι το Άγιος Ραφαήλ και η Χιμιτιήνη που κάνει το θαύμα. Αυτός είναι υπό θεατής. Τώρα, ο Ολυμπιακός. Τον Ολυμπιακό τον χωρίζω σε δύο μέρη. Τον Ολυμπιακό όταν αμήνεται και τον Ολυμπιακό όταν επιτίθεται. Όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακός, βλέπω μια ομάδα η οποία και ατομικά, περισσότερο ατομικά, γιατί δεν μπορεί να το πιστεύω τον Πέτρο, σου δημιουργεί μια ένα αίσθημα ευεξίας, έχει πολύ καλά τελειώματα, τρομερά στατιστικά, μπαίνει από τις πλευρές, μπαίνει από τον άξονα κτλ. Και δεν χρειάζεται και καμιά βοήθεια από κανένα διαιτητή. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός όταν αμήνεται είναι το πέλαγος της μαύρης θάλασσας. Όποιος θέλει μπαίνει, αρκεί ο επόμενος να πέσει 50-50. Ο Ηρακλής όμως δεν είναι ικανός να βγάλει κόντρα επίθεση. Δεν έχει κανένα σχεδόν γρήγορο ποδοσφαιριστή. Οπότε θα αναγκαστεί να ανεβάσει παίκτες ψηλά στο να παίξει το passing game, θα βρεθεί ανοιχτός και νομίζω ότι θα το αλλάξει τα πετρέλαια ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα παιχνίδι για να αλλάξει τα πετρέλαια στον αντίπαλο. Νομίζω ότι ένα 3-0 σκορ είναι πάρα πολύ προσιτό. Θεωρώ ακόμα και σε αυτή την κακή άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπορεί να σκοράρει ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει παίκτες με ταχύτητα να φύγουν στον χώρο. Τώρα, άμα γίνει κανένα τσαφ, κανένα λάθος, καμιά σέντρα, καμιά λάθος απόκριση, καμιά καραμπόλα, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Νομίζω όμως ότι ένα 3-0, ένα ευρύ σκορ είναι πολύ προσιτό για τον Ολυμπιακό. Κακή ομάδα ο Ηρακλής, μη παραγωγική ομάδα ο Ηρακλής. Και νομίζω ότι αυτός και η Λάρισα με τη Λεβαδιά και τη Βέρεια θα δώσουν μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος το οποίο θα πέσει. Νομίζω ότι θα το δούμε μέχρι τις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές. Δεν θα ξεχωρίσει δηλαδή το όλο σκηνικό. Ο Ηρακλής δεν είναι ομάδα που μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό με τον Πασά στα εξτρέμ. Ο Μοντέλο δεν μπορεί να του πλάβει ούτε φέρετρο, γιατί μπορεί να του κάνει τάκλι ο πεθαμένος. Όσο για το Λεωσίνο είναι πολύ κακός αθλητής. Πάντως επιθετικά πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί να πάρει κάτι μόνο από το Λεωσίνο. Αυτό.